πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το παιδί αξίζει, γιατί το αγαπήσαμε, είναι και δικό μας παιδί τώρα, αν μας επιτρέπει η οικογένεια να το πούμε αυτό. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί τελικά αυτή η αθλητική συνάντηση είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Και αυτό μετράει. Μετράει δηλαδή το ότι είμαστε κοντά, ότι έγινε ένα κύμα, θα έλεγα, ευαισθησίας από όλους τους πολίτες και σήμερα έχουμε επώνυμους και απλούς πολίτες μαζί κοντά στη Μαρία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές τη νύχτα με πνίγει μοναξιά. Πολλές φορές οι άνθρωποι, Μαρία, είναι μακριά. Σήμερα, Μαρία, ελπίδα και ευτυχία, μου δίνει η δύναμή σου κι αλλάζω πια πορεία. Δώσε ρυθμό! Μα σήμερα, Μαρία, ελπίδα και ευτυχία, μου δίνει η δύναμή σου, πολλοί άγγελοι μαζί σου. Δώσε ρυθμό! Μα σήμερα, Μαρία, ελπίδα και ευτυχία, μου δίνει η δύναμή σου κι αλλάζω πια πορεία. Μα σήμερα, Μαρία, ελπίδα και ευτυχία, μου δίνει η δύναμή σου, πολλοί άγγελοι μαζί σου. Σας και στους φίλους τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί στηρίξατε αυτή την προσπάθεια. Χωρίς την συμπαράσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των αθλητών, των βετεράνων, των ποδοσφαιριστών, των αθλητών των άλλων αθλημάτων και του Στίβου, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είδαμε το χαμόγελο της ελπίδας στο πρόσωπο και του πατέρα και της μητέρας, αλλά και της μικρής Μαρίας, οι οποίοι πραγματικά ήταν σε πολύ δύσκολη θέση το προηγούμενο διάστημα, γιατί τα χρήματα που ζητάνε από την Γερμανία, από το ειδικό κέντρο που πρέπει να πάει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά της, μια και έχει μείνει παράλυτη από το κεφάλι και κάτω, τα χρήματα είναι πάρα πολλά και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Αγάπη λοιπόν, ανθρωπιά και αλληλεγγύη, έτσι ώστε κανένα συμπολίτης μας, και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις μικρών παιδιών, κανένα μικρό παιδί να μην νιώθει μόνο του όταν αντιμετωπίζει κάποιο τέτοιο είδους πρόβλημα υγείας. Να ξέρουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι όλος ο Δήμος θα είναι, όπως και στο παρελθόν, μια μεγάλη, δυνατή, ζεστή αγκαλιά αλληλεγγύης, αγάπης και ανθρωπιάς. Λίγο το συνέστημα που σου έπαιρξε η Μαρία, γιατί την είδα βέβαια να χαμογελάει, να χαίρεται όλο αυτό που ζει. Η Μαρία είναι ένα ευαίσθητο παιδί, συγκινήθηκε ιδιαίτερα, χάρηκε πάρα πολύ, πήρε ψυχολογικά τα πάνω της που λέμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτοί που έχουν παρόμοιες καταστάσεις, γιατί δεν είμαστε οι μόνοι, υπάρχουν και χειρότερα κιόλα από εμάς. Καταλαβαίνουν τι θα πει η συμπαράσταση και ειδικά τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Το τι σημαίνει να έχουν άνθρωπους που να έρχονται να τους χαιρετάνε, να τους μιλάνε, δηλαδή αυτή η ηθική υποστήριξη είναι τεράστιο πράγμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δυνατοί, γιατί το παιδί είναι μικρό και αν δεν είναι δυνατός ο γονιός, και εμείς παίρνουμε δύναμη από τη Μαρία. Τον κύριο Πάνο είναι σήμερα εδώ, συμπαραστέκεται αυτό το πράγμα και εύχομαι ό,τι καλύτερο στη μικρή Μαρία, να τη βρούμε να τρέξει. Ευχαριστούμε και εσάς και το κανάλι σας και για τη δική σας βοήθεια, τη συμβολή με την προβολή του θέματος. Για τον κόσμο δεν έχουμε λόγια. Τι να πω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους. Για όλους. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο κοντά μας. Είναι από την αρχή που το πάθαμε, από την αρχή της χρονιάς, και το σχολείο της μας στήριξε πάρα πολύ. Αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν πολλοί κόσμος κοντά μας. Είμαστε σε πολύ καλύτερη, βέβαια. Να. Κοντά σε αυτά που ζήσαμε και αυτά που περάσαμε, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Σήμερα πραγματικά ξεχύλισε αυτό το κύμα ευαισθησίας και συμπαράσταση στη Μαρία, στο δύσκολο αγώνα που δίνει. Και φαίνεται ότι η Μαρία δεν είναι μόνη, είμαστε πολύ τελικά δίπλα της. Και πραγματικά όταν ξεκινήσαμε είπαμε θα τα καταφέρουμε. Και τελικά είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που τόσος κόσμος συνεχίζει ακόμη να τρέχει, όπως βλέπετε κι εσείς, στο στάδιο, αργά το βράδυ, τώρα. Σήμερα πραγματικά ξεχύλισε αυτό το κύμα ευαισθησίας
και συμπαράσταση στη Μαρία στο δύσκολο αγώνα που δίνει. Και φαίνεται ότι η Μαρία δεν είναι μόνη, είμαστε πολύ τελικά δίπλα της. Περνάμε και ένα μήνυμα για όλα αυτά τα παιδιά, για όλα τα παιδιά που αγωνίζονται, για όλα τα παιδιά που περνάνε δύσκολα. Η Μαρία αντιπροσωπεύει όλα τα παιδιά του κόσμου που πραγματικά περνάνε δύσκολα με δύσκολες αρρώστιες και πραγματικά σήμερα έδειξε ότι ο κόσμος έχει αγάπη, έχει ευαισθησία και αυτά δεν λείπουν από την ελληνική κοινωνία. Και αυτό... Μα σήμερα Μαρία, ελπίδα και ευτυχία, μου δίνει δύναμη σου, όλοι άγγελοι μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ.